Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ανδρέας Θεοδότου, πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ, είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Θεοδότου. Από χθες μόλις του τηλεφώνησα, αμέσως κατάλαβε ότι για τη Λεμεσό. Καλημέρα κύριε Θεοδότου, που πέφτουν καλημέρα, τα μπαλκόνια. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα να δω μια εφημερίδα, ο Φιλελεύθερος νομίζω που είχε τίτλο. Ναι, ο Φιλελεύθερος γράφει «Τα μπαλκόνια στη Λεμεσό είναι για να πέφτουν». Έτσι είναι, έτσι το γράφει ο Φιλελεύθερος. Εντάξει, φαίνεται ότι έχει πιο μεγάλο πρόβλημα στη Λεμεσό. Να πω ότι και εγώ χτες, όταν ήμουν σε μια συνάντηση και πήρα ένα μήνυμα από ένα δημοσίευμα που είχαν πέσει τα μπαλκόνια. Είσαι σίγουρος ότι... το σχόλιο που είχα κάνει χαριτολογώντας είναι ευτυχώς που τα μπαλκόνια έχουν τη συνήθεια να πέφτουν εξημερώματα. Το οποίο αυτό φυσικά προφανώς είναι τυχαίο γεγονός και... ευτυχώς που μέχρι τώρα δεν είχαμε θύματα, ναι. Αλλά ως συνήθως είναι, έχετε δίκιο, στη Λεμεσό που πέφτουν τα μπαλκόνια και λέτε ως τώρα είμαστε τυχεροί. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό εντάξει, προφανώς το πρόβλημα είναι οι πακές οικοδομές που έχουμε στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο χτιριακό απόθεμα μιας μεγάλης ηλικίας και το οποίο είναι και ασυντήρητο. Δηλαδή είναι το ότι δεν έχουμε μάθει, ειδικά όταν μιλάμε για πολυκατοικίες, για γενόχτιρες οικοδομές, όλοι έχουμε ζήσει σε πολυκατοικίες και όλοι βλέπουμε πόσο δύσκολα μπορεί κάποιος να μαζέψει κοινόχρηστα και πόσο μάλλον να βάλει και ένα αποθεματικό ταμείο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για συντήρηση της οικοδομής. Στη Λεμεσό προφανώς πήρε και μια πόλη η οποία έχει αρκετές παγιές οικοδομές, αλλά είναι και μια παραθαλάσσια πόλη που προφανώς η διάβρωση είναι πιο έντονη σε μια πόλη που είναι κοντά στη θάλασσα. Ναι, για οξύδωση διαβάζα κάπου. Ναι, είναι πιο εύκολο να διαβρωθεί τον πετόν, πιο εύκολο να οξυδωθεί το σύνδεσμο. Ουσιαστικά. Εντάξει, και η Λάρνα ακόμα και η Πάφο σε πόλεις, αλλά δεν βλέπουμε έτσι περιστατικά. Προφανώς είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα στη Λεμεσό. Εντάξει, είναι πιο μεγάλη πόλη, είναι πιο πολλές οι πολυκατοικίες. Υπήρχε ανάπτυξη ενδεχομένως και μετά από την τουρκική εισβολή είχαν χτιστεί αρκετές πολυκατοικίες. Οι οποίες τα πω χτίστηκαν και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και με κατάλληλα υλικά τα οποία είχαν μέσα με πετόν, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να έχει μέσα χλώρια και όλα αυτά, τα οποία τότε δεν υπήρχαν τα πρώτα που υπάρχουν σήμερα για να μπορούν να ελέγχουν όλα αυτά, να ελέγχουμε για παράδειγμα τι άμμο βάζουμε, τι τσακίλι, τι πετόν. Αυτό τότε δεν γινόταν και φυσικά τότε δεν υπήρχε ούτε και υποχρεωτική επίβλεψη. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και αν όντως τα σχέδια τα οποία είχαν ετοιμάσει από τον πολιτικό μηχανικό τότε είχαν εφαρμοστεί, για παράδειγμα. Αν είχε μπει το σίδερο, για παράδειγμα, το οποίο είχε προδιαγραφεί. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Όπως και να έχει, το πρόβλημα είναι εκεί. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το λύσουμε. Ως επιμελητήριο έχουμε προτείνει την τακτική επιθεωρήσης των κτηρίων, δηλαδή να υποχρεούνται ουσιαστικά οι διοκτήτες μιας οικοδομής κάθε κάποια χρόνια, μπορεί να πούμε για παράδειγμα στα πρώτα 30 χρόνια, και μετά κάθε 5-10 χρόνια να φωνάζουν κάποιο μηχανικό, να έρχεται να κάνει ένα έλεγχο και να προτείνει κάποιες λύσεις. Από ό,τι έχω ακούσει, στην πολυκατοικία, πριν από κάποιο καιρό είχε συντηρηθεί. Νομίζω έχει γίνει μια επαφή, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι άλλο. Προφανώς δεν έκαναν τον κόπο να φωνάξουν και ένα μηχανικό να πούνε έχουμε εδώ μια πολυκατοικία, είναι ξέρω εγώ 40 χρόνων. Ναι. Άλλον είναι συντήρηση μπορεί... ή άλλον απλώς να την καθαρίσεις ή να, ναι, δηλαδή, να ελάτε, την καλοποιήσεις. Ναι. Ναι, ελάτε, ξέρω εγώ, πέστε μας αν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό μέχρι να γίνει αυτός ο νόμος, που θεωρούμε ότι είναι αρκετά κοντά, φυσικά αυτός ο νόμος θα πρέπει να συνδυαστεί και με τον κοινόχτιο οικοδομό νόμο, γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος, κατά κάποιο τρόπο, να υποχρεώνουμε τους ιδιοκτήτες να βρεθούν κάποιοι τρόποι πίεσης, που αυτό μπορεί να είναι το πρόστιμο. Νομίζω θα ξεκινήσει το Γενάρη. Θα κατατεθεί στη Βουλή και θα αρχίσει, νομίζω, η συζήτηση αυτού του νόμου. Ναι, αυτό είναι λίγο πιο μπροστά από τον περιοδικό οικοδομό που αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό προηγείται κάποιους μήνες και πιστεύω ότι θα ακολουθήσει αμέσως μετά και ο νόμος αυτός που αφορά την τακτική επιθεώρηση κτηρίων. Άρα και οι δύο νομοθεσίες θεωρώ ότι είναι κοντά. Φυσικά, όπως σας είπα, πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος αυτές να εφαρμόζονται, όχι μόνο να τις συζητήσουμε. Διότι, ξέρετε, ακούμε συνεχώς, και εσείς βγάλατε και χθες αν έτεκα ανακοίνωση να προχωρήσουμε, λέτε, προτού να είναι αργά. Πολλές φορές και στη Βουλή και στην Επιτροπή Εσωτερικών ήμουν παρούσα σε πάρα πολλές συζητήσεις, αρκετά εδώ και χρόνια, ενώ συνεχώς το συζητάμε. Καλούνται εκεί και οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες και σου λένε, είναι η ίδια κουβέντα. Μα εγώ, σαν Δήμος, δεν μπορώ να πάω να επέμβω πάνω σε μια περιουσία που μου ανήκει, έτσι, να κάνω κάτι, και κολλούμε εκεί σε αυτόν το
σε αυτό το σημείο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, πλέον οι επικινδυνές υποδομές θα περάσουν στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, από την 1η Ιουλίου θα περάσει πλέον σε επαρχιακούς οργανισμούς. Δεν θα είναι πλέον στους Δήμους η ευθύνη, που αυτό ενδεχομένως δεν είναι και πιο καλό, γιατί θα είναι μια πιο μεγάλη κλίμακα. Ενδεχομένως θα είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος από το επαρχιακό οργανισμό παρά κάποιος στην κοινότητα και να κηρύξει μια ακόμη επικίνδυνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι γνωστοί μεταξύ τους, είναι πιο δύσκολο. Ελπίζω να είναι πιο εύκολο. Αλλά όπως σας είπα, ας μην περιμένουμε και την πολιτεία. Προφανώς είμαστε σε μια χώρα που μας αρέσει να μας επιβάλλουν τον νόμο. Σε κάποιες ενδεχομένως άλλες χώρες, πιο βόρειες χώρες να πω, που είναι πιο ιδανικά εκεί, δεν περιμένουν την πολιτεία. Θα πάνε από μόνοι, δηλαδή θεωρούν από μόνοι τους ότι... Πρέπει να το κάνουν, είναι δικά τους, είναι ασφάλεια τους. Πάντως ειδικά το θέμα με τα μπαλκόνια, η Επιτροπή Εσωτερικών συζήτησε το 3 φορές το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και κάθε φορά που δώσουμε τα μπαλκόνια ξαναμπαίνει η συζήτηση. Ελπίζω να μην περιμένουμε να πέσουν κι άλλα. Γιατί, εντάξει, όπως σας είπα, ήταν καθαρά τυχαίο γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο θύμα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, εκεί έπεσε ένα μπαλκόνι πάνω στο άλλο. Ήταν και στην είσοδο νομίζω πολυκατοικία, αν έχω δει καλά. Ναι. Έπεσε πρώτα το επάνω, έριξαν και το κάτω. Επανέστηκε μαζί του και το κάτω. Και ευτυχώς ήταν πλευρά που τέλος πάντων, αλλά είναι σε πολύ σύχναστο, δρόμο. Είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ναι, το άλλο που μπορεί να γίνει ενδεχομένως, αφού κάποιες περιοχές έχουν κάποιο έντονο πρόβλημα στη Λεμεσό, ίσως θα πρέπει η αρμόδια αρχή που είναι ο Δήμος να προχωρήσει σε κάποιους ελέγχους. Δηλαδή, όπως έκανε και ο Δήμος Λευκωσίας, αν θυμάστε, πριν 2-3 χρόνια είχε πέσει ένα ένα παγιό σπίτι στο κέντρο της Λευκωσίας. Και τότε είχαν προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από κάποιους μηχανικούς, επειδή προφανώς δεν είχαν αρκετούς μηχανικούς στο Δήμο, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν εντολή να πάνε να επιχειρήσουν ένα αριθμό παγιών οικοδομών και να ετοιμάσουν ουσιαστικά κάποιες λύσεις με οικοδομές οι οποίες έχουν κάποια προβλήματα. Ίσως και αυτό να είναι μια λύση μέχρι να ψηφιστεί η νομοθεσία, να αγοράσουν κάποιες υπηρεσίες από μηχανικούς, να τους δώσουν μια εντολή να πάνε να ελέγξουν όλες αυτές τις πολυκατοικίες που είναι μιας αλφα ηλικίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να προλάβουν κάποια πράγματα. Θα τα ξαναπούμε, Ανδρέα Θεοδότου, ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές. Αν δεν ξαναμιλήσουμε, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΕΤΕΚ Πολιτικό Μηχανικό, τον κύριο Θεοδότου. Θα επανέλθουμε με αυτό το